έτος 2082. Η επιστήμη προοδεύει, οι τέχνες κάνουν άλματα, η ανθρωπότης αγγίζει σχεδόν το τέλειο και η τηλεόραση παραμένει πάντα με το ίδιο πρόβλημα. Τι θα γίνει με τις ειδήσεις? Βλέπετε, στο 2082 όλοι έχουν ιδιωτικά κανάλια και το καθένα από αυτά, και το πιο απλό, το πιο ασήμαντο γεγονός, προσπαθεί να το προβάλλει και να το εκμεταλλευτεί με το δικό του τρόπο. Και οι δορυφόροι μεταδίδουν. Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ευρώπης, μια νοικοκυρά βγαίνει στο μπαλκόνι της να κρεμάσει το κλουβί με το καναρίνι της. Δεν το στερεώνει καλά και το κλουβί με το πουλί πέφτει στο πεζοδρόμιο μπροστά στα πόδια ενός περαστικού και σκοτώνεται. Χαρά στο πράγμα, ε! Κι όμως... Στην Αμερική, το Dallas του Τέξας έχει ακόμα το σύριαλ με το όνομά του και 28 ιδιωτικά κανάλια. Εκφωνητής ο Ντάνι Λου. Hi there, Fox. That's Danny Lou from Dallas, Texas. Στις 9:10 σήμερα το πρωί, σε μια πόλη της Ευρώπης, ένα τεράστιο σιδερένιο κλουβί έπεσε 2,5 μόλις πόντους από τα πόδια του τέταρτου ξαδέλφου της γυναίκας του θυρωρού, ενός απόστρατου αξιωματικού του στρατού μας, του οποίου οι βάσεις βρισκόταν μόλις 825 χιλιόμετρα από τον τόπο της απόπειρας. Ρωτήσαμε τον brother Ronald Reagan, ο οποίος μας είπε ότι αν ξαναγίνει κάτι τέτοιο, οι δυνάμεις μας θα επέμβουν αμέσως για να υπερασπίσουν την ασφάλεια του ελευθέρου κόσμου. Άι. Στη Γαλλία, ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι μόδας με παρουσιάστρια την Ντανίλη Γκιζό. Mesdames et messieurs, bonsoir. Από την πρεμιέρα της καινούργιας γυναικείας μοντάς σήμερα στην Ευρώπη. Ένα χαριτωμένο μανεκάν έκανε μια πασαρέλα από πάνω προς τα κάτω, παρουσιάζοντας τα καινούργια γυναικεία φορέματα και την καινούργια ευρωπαϊκή μοντά. Αυτή είναι χαριτωμένο καναρινή καπελάκι με πουπουλά στο κεφαλί, λαιμό στενό, μανικάκι φουσκωτό, μέση πάρα πολύ κοφτή και παντελόνι τρουακάρ κατά από τον γονατό. Ρωτήσαμε τον δημιουργό πώς λέγεται η καινούργια μοντά και μας είπε κλουβί. Στην Ιταλία υπάρχουν 428 ιδιωτικά κανάλια. Όποιος θέλει παρουσιάζει. Ακόμα και ο Ντίνο Λίτζι. Radio Televisione di Palermo, buonasera. Signori e signori, permesso, επιτρέψτε una piccola διακοπή για να πω ένα μήνυμα personale, προσωπικό δικό μου. A mio amico, sto filo μου, Vito Genovese. Vito, εκτές εγώ πέταξα σε σένα ένα κλουβί από ψηλά που περπάταγες εσύ το δρόμο, μα εσύ δεν περπάταγες, σταμάτησε γιατί έβλεπε μία ραγκατζίνα, μία κοπέλα, ed entrepete Vito, παντρεμένο άνθρωπο να βλέπει ραγκατζίνα. Vito, εμένα φώναξε αρχηγό και είπε λόγια σκληρά και εγώ τώρα πονάει, πονάει πολύ. Με φα niente, Vito. Επόμενη φορά, Vito, δεν έχει πουλί με κλουβί. Capito? Va bene. Στη Ρωσία η ιδιωτική τηλεόραση παραμένει λιγόλογη και σοβαρή. Παρουσιάζει ο Νταν Λουγκόφ. Television Privat Ruskva. Дами и господини, добър ден! Акома наш фтухоз фтеротос трагудистис ти слайкяс лифтерьяш врики симера то санато клишмено с места кангела ти штигнис капиталистики ас екметалепсис ке ти шревизионистики с адикиас. Σκεφτείτε τι θα γινόταν στην Ελλαδίτσα μας αν ποτέ αποκτούσαμε ιδιωτική τηλεόραση και τηλεπειρατές.
παρουσιάζει ο Δάνος Λίγος. Ξηγήθηκε σε πάλι αφηρημένα μαναράκι και από τα δαχτυλάκια σου βρήκε το θάνατο ένα σολίστας της φτερωτής λαϊκής διπλοπενιάς. Ψιθύρισέ μου αγαπησιάρικα και θα κουρνιάσω στο κλουβάκι σου να σου κελαϊδάω καντάδα και πάσης Ελλάδος αμαλάχι μαναράκι να βγούμε.